Σκουβέλη θα μας ενημερώσει. Μια καταδίωξη βγαλμένη από ταινία. Λέξεις, συμμετείχαν και οι ειδικές δυνάμεις του λιμενικού. Λοιπόν, κυνήγι στο Αιγαίο. Συγκλονιστική εικόνα, ντοκουμέντο. Είναι η στιγμή που ακινητοποιούν το φουσκωτό. Mm-hmm. Αυτοί οι τρεις άντρες που είναι πάνω είναι από την Αλβανία. Υπολόγιζαν χωρίς τη μονάδα υποβρύχιων αποστολών και το λιμενικό. Δηλαδή, τι έκαναν με αυτά τα φουσκωτά φαντάσματα των 500 νύπων και των 50 κόμβων. Μιλάμε για πάρα πολύ γρήγορα σκάφη, χωρίς ηλεκτρονικά πάνω που δεν εντοπίζονται. Είναι ο πονοκέφαλος για όλες τις διοκτικές αρχές. Mm-hmm. Φέρεται ότι έχουν φύγει από την Αλβανία και έχουν φτάσει στις τουρκικές ακτές. Εκεί υπήρξε πληροφορία στο τουρκικό λιμενικό. Προσπάθησε να τους σταματήσει, δεν τα κατάφερε ποτέ. Κάνουν τότε το μεγάλο λάθος. Μπαίνουν στα ελληνικά νερά και αμέσως με άρτια επιχειρησιακή ετοιμότητα η μονάδα υποβρύχιων αποστολών κινητοποιείται και ουσιαστικά σε πολύ λίγο κατάφερε να κινητοποιήσει, έχοντας βάλει στο στόχαστρο και έχοντας ρίξει ουσιαστικά τις πρώτες ρηπές, τις πρώτες βολές. Τους κάνει να καταλάβουν ότι δεν πρόκειται να φύγουν από εκεί. Mm-hmm. Και γι' αυτό ακριβώς τους βλέπετε σε αυτή τη φωτογραφία ντοκουμέντο που φέρνει ο Α. Βλέπετε ότι έχουν ακινητοποιηθεί, έχουν τα χέρια ψηλά. Είναι η στιγμή που τους ακινητοποιούν. Θα πάρουν αυτό το φουσκωτό σκάφος, το σκάφος φάντασμα, και θα το πάνε στο λιμάνι της Μυτιλήνης, όπου θα ελεγχθεί αν είχε πάνω κάτι παράνομο. Έκαναν επικίνδυνους ελιγμούς. Yeah. Είναι ένα ταχύτατο σκάφος. Κανείς δεν μπορεί να το σταματήσει. Υπολόγιζαν όμως, όπως είπαμε, χωρίς το λιμενικό και χωρίς τη μονάδα υποβρύχων αποστολών που ήταν σε τιμότητα. Και πολύ γρήγορα, βλέπετε εδώ, είναι πάνω στο σκάφος, υπάρχει και ελικόπτερο, όπου εκεί φέρεται ότι επέβαινε ο σκοπευτής με πολύ καλές βολές. Έστειλε το μήνυμα ουσιαστικά, mm-hmm, και κατάλαβαν ότι το μόνο που τους απομένει είναι αυτό εδώ που βλέπετε. Είναι από το στόχαστρο να σηκώσουν τα χέρια ψηλά, γιατί δεν υπήρχε κανένα περιθώριο διαφυγής. Το σκάφος ρημουλκείται αυτή τη στιγμή στη Μυτιλήνη, ενώ την ίδια στιγμή συνεχίζονται οι έρευνες για εντοπισμό τυχόν δεύτερου σκάφους. Και βεβαίως εντοπισμό αυτών που ίσως πέταξαν και στη θάλασσα πριν προλάβουν να παραδοθούν στο λιμενικό. Να σε ευχαριστήσω, Αλέξη.